δολοφονία του Μαρίου Γεωργίου, άλλος Μαριούθκια, ήταν η αφορμή για να ανοίξουν στόματα. Μετά την εκτέλεση του Μαριούθκια, οι πληροφορίες που φτάνουν στην αστυνομία διαδέχονται η μία την άλλη. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, όπου οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες, 26 και 30 ετών, ήταν δικοί του δολοφονηθέντα και θεωρούνται ως τα πρόσωπα που έριξαν πυροβολισμούς κατά της οικίας του Κωνσταντίνου Χαραλάμπους, άλλος Μαύρου. Όπως λέχθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ο Χαραλάμπους είχε αναφέρει στην αστυνομία υποψίες ότι ηθικός αυτούργος για την υπόθεση πυροβολισμών σε βάρος του ήταν ο Μάριος Γεωργίου, με τον οποίο είχε σοβαρές προστριβές. Ο παραπονούμενος τον θεωρούσε και ως τον ηθικό αυτούργο της απόπειρας φόνου που έγινε εναντίον του στις 27 Νοεμβρίου έξω από την πολυκατοικία που διέμενε και όπου δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών οι οποίοι τον έπληξαν σε διάφορα μέρη του σώματος του. Ο δεύτερος υπόπτος σε συνάντηση που είχε με τον παραπονούμενο του ανέφερε πως κάποια μέρα πριν από τους πυροβολισμούς κατά της οικίας του, ο Μαριούθκιας με την συμβία του του ζήτησαν να πυροβολήσει την οικία του με αντάλλαγμα μια μοτοσυκλέτα μάρκας Yamaha. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, μετά την αποφυλάκησή του Γεωργίου, δραστηριοποιήθηκε σε επιχείρηση πώλησης αυτοκινήτων πολυτελεία στη Λάρνακα και ξεκίνησε να σχηματίζει δική του εγκληματική ομάδα. Ο 26χρονος και 30χρονος ήταν υπάλληλοι του Μαριούθκια. Ανακρινόμενοι αρνούνται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση και τέθηκαν υποκράτηση για περίοδο 4 ημερών. Η ίδια αστυνομία έχει ενωπιόν τις διάφορες πληροφορίες που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στην εξιχνίαση και άλλων εγκληματικών ενεργειών.